της Ελένης Τοπαλούδη το Νοέμβριο του 2018 στη Ρόδο. Το ραντεβού που έχει δώσει η έδρα από εχθές εμάς τους δημοσιογράφους αλλά και στους παράγοντες βεβαίως της δίκης είναι για τις 12 το μεσημέρι. Μέχρι αυτή την ώρα η έδρα, οι δικαστές και οι ένορκοι διασκέπτονται προκειμένου να βγάλουν την ετοιμιγορία τους για την τύχη του 23χρονου και του 21 ετών κατηγορούμενου για την στιγερή αυτή δολοφονία, για την υπόθεση, για την ιδιαίτερα ιδεχθές έγκλημα, και σε λίγη ώρα περιμένουμε να ανέβουν στην έδρα προκειμένου να ανακοινώσουν την απόφασή του. Την απόφασή τους. Όπως σας δείχνει ήδη ο εικονολήπτης μας ο Στέλιος Λασιθιωτάκης, είναι πάρα πολύς ο κόσμος που έχει συγκεντρωθεί από νωρίς το πρωί έξω από την δικαστική αίθουσα. Βλέπετε την ουρά του κόσμου που περιμένει να μπει μέσα στην δικαστική αίθουσα, καθώς είναι σε ισχύ τα μέτρα προστασίας για την αποφυγή του συγχρονισμού. Μπορεί συγκεκριμένος αριθμός ατόμων, νομίζω 70 άτομα, να μπουν μέσα στη δικαστική αίθουσα, καθώς είναι μια μεγάλη δικαστική αίθουσα, η μεγαλύτερη που διαθέτει το εφετείο, και όλοι οι υπόλοιποι αναγκαστικά θα πρέπει να περιμένουν απ' έξω. Βλέπουμε πολλά μέλη γυναικείων οργανώσεων που έχουν συγκεντρωθεί εδώ προκειμένου να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους στην οικογένεια, αλλά και να δώσουν ένα μήνυμα για την προάσπιση των γυναικείων δικαιωμάτων, αλλά και απλό κοινό που όλες αυτές τις μέρες έχει δείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για αυτή τη δίκη. Πάρα πολλοί δημοσιογράφοι και οι φωτορεπόρτερ που έχουν έρθει εδώ προκειμένου να θανατήσουν τις στιγμές. Εδώ είναι και η οικογένεια βεβαίως της Ελένης Τοπαλούδη. Βλέπετε αυτή τη στιγμή τον πατέρα της, τον Γιάννη Τοπαλούδη, και την κυρία Κυριακή Τοπαλούδη που εισέρχονται μέσα στην δικαστική αίθουσα συνοδεία των συγγενών τους αλλά και του ενός συνηγόρου πολιτικής αγωγής, του κυρίου Ευάγγελου Γιουγκή, προκειμένου να ακούσουν και αυτή την ετοιμιγορία για την δολοφονία της κόρης τους. Είναι πολύ έντονο βεβαίως το ενδιαφέρον όλου του κόσμου για αυτή τη δίκη. Το έχουμε διαπιστώσει από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησε η δίκη αυτή στις 13 Ιανουαρίου αυτού του έτους. Είναι πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον. Πιστεύουμε ότι από στιγμή... Να, είναι πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον, Άννα. Είναι μια υπόθεση, μια τραγική υπόθεση, μια δολοφονία που είχε συγκλονίσει την χώρα μας. Νομίζω λοιπόν ότι αντιλαμβανόμαστε όλοι το ενδιαφέρον που υπάρχει για το ποια θα είναι η απόφαση. Εν αναμονή λοιπόν της ετοιμιγορίας των δικαστών, όπως μας είπες, βρίσκεται πολλής κόσμος εκεί, είτε οργανώσει, είτε οργανωμένα δηλαδή, είτε μεμονωμένα, για να συμπαρασταθούν και να δείξουν την αλληλεγγύη τους στους γονείς της άτυχης Ελένης Τοπαλούδη, της κοπέλας που χάθηκε με αυτόν τον άδικο τρόπο. Λοιπόν, νομίζω ότι όλο το ενδιαφέρον επικεντρώνεται σήμερα ειδησιογραφικά εκεί. Επικεντρώνεται λοιπόν στη στιγμή που θα έχουμε την απόφαση για τους δύο κατηγορούμενους. Να σε ευχαριστήσω.